που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκφράζει την έντονη ενόχλησή του για την εξαφάνιση των πρακτικών της 4ης Ιουλίου στο Κράνο Μοντανά. Το ΜΕΚΑ παρουσιάζει απόψε τις βασικές διαφορές των δύο πλαισίων του Γενικού Γραμματέα, της 30ης Ιουνίου και της 4ης Ιουλίου. Την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη μια ίστατη προσπάθεια από τα Ηνωμένα Έθνη για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, κυβέρνηση και ΑΚΕΛ ανταλλάζουν επί καθημερινής βάσης βολές για το ποιο πλαίσιο βρίσκεται στο τραπέζι, αλλά και για την τακτική που ακολουθείται από τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Το ΜΕΚΑ παρουσιάζει τα δύο πλαίσια όπως αυτά ετοιμάστηκαν από τον τότε ειδικό σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Έσπιν Μπαρθάιτα, τις 30ης Ιουνίου και τις 4ης Ιουλίου 2017. Και καταγράφονται σημαντικές διαφορές που άπτονται της ουσίας του Κυπριακού. Στις 30 Ιουνίου στο Κράν Μοντάνα, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης μεταξύ του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και των εμπλεκομένων μερών, ο Έσπιν Μπαρθάιτα ανέλαβε να συνοψίσει τα όσα λέχθηκαν από τον Αντώνιο Κουτέρες στα 6 κεφάλαια του Κυπριακού. Και από την σύνοψη δεν γίνεται καμία αναφορά για κατάργηση εγγύσεων. Αφήνει ανοιχτό το πώς θα ασκούνται τα επεμβατικά δικαιώματα. Για την παραμονή στρατευμάτων γράφει «If, when and how», εάν, πότε και πώς θα γίνει η αποχώρησή τους, ενώ για το εδαφικό κάνει λόγο για τις ανησυχίες της ελληνοκυπριακής πλευράς να συζητηθεί η επιστροφή περιοχών χωρίς να αναφέρεται σε συγκεκριμένες τοποθεσίες. Η ελληνοκυπριακή πλευρά και με επιστολή του διαπραγματευτή Ανδρέα Μαυρογιάννη εξέφρασε την έντονη διαφωνία της για την κωδικοποίηση που έγινε από τον Έσπιν Μπαρθάιτα, ο οποίος μίλησε εκ νέου με τον Αντώνιο Κουτέρες και στις 4 Ιουλίου το πρωί συναντήθηκε με τα μέρη και αναφέρθηκε στο περιεχόμενο της συνομιλίας που είχε, κωδικοποιώντας εκ νέου το πλαίσιο. Εγγυήσεις ασφάλεια. Χρειάζεται ένα νέο σύστημα στην Κύπρο και όχι συνέχιση του υφιστάμενου. Να τερματιστεί το δικαίωμα της επέμβασης καθώς και η συνθήκη εγγυήσεων. Οι σημερινοί εγγυητές δεν μπορούν να εφαρμόζουν και να ελέγχουν τους εαυτούς τους. Στρατεύματα. Πρέπει να υπάρξει δραστική μείωση του αριθμού από την πρώτη μέρα σε επίπεδα του 1960, δηλαδή 950 στην ΕΛΔΙΚ και 650 στην ΤΟΥΡΔΙΚ. Η αποχώρηση και αυτού του αριθμού να συζητηθεί σε ανώτατο επίπεδο. Εδαφικό. Η τουρκοκυπριακή πλευρά να προσαρμόσει τον χάρτη που κατέθεσε ώστε να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες της ελληνοκυπριακής πλευράς, παραδείγματος χάρη Μορφού. Αποτελεσματική συμμετοχή τουρκοκυπρίων. Να συζητηθεί περαιτέρω σε σχέση με το αίτημα για θετική ψήφο, όπως και η εκπεριτροπής προεδρία. Συνεπώς, δεν υπάρχει έγγραφον της Τετάρτης. Υπάρχουν όμως διευκρινήσεις για το έγγραφον και τις ασάφειες που περιείχε ή τις παραλήψεις που περιείχε το έγγραφο, το άτυπο που μας έδωσε ο κύριος Σάκη. Και είναι με λύπη μου που λέω ότι δυστυχώς, ενώ για όλες τις μέρες των διαπραγματεύσεων, πρωί ή απόγευμα ή βράδυ, οποτεδήποτε γίνονται διαπραγματεύσεις υπάρχουν πρακτικά, το μόνο που λείπει είναι το πρακτικό της πρωίας της 4ης Ιουλίου. Αυτό προς γνώση όλων. Αφήνοντας σαφέστατες αιχμές για το ρόλο του τότε ειδικού συμβούλου και μέλων της ομάδας του, ρίχνοντας την ίδια ώρα την μπάλα προς την ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Τζέιν Χολούτ. Εξαφάνισε κάποιος, κύριε Πρόεδρε? Δεν θέλω να... Δεν θα κάνω το οποιονδήποτε σχόλιο. Όμως αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρακτικά υπάρχουν. Ετηρήθησαν από κάποιους. Ελπίζω ότι η προσπάθεια της κυρίας Λουτ να εντοπίσει το πρακτικό θα είναι επιτυχής.